Είσαι χοντρή. Είμαι άχρηστη. Τι γράφετε προσβλητικά μηνύματα στο ίντερνετ? Α, ωραία. Βρήκα ένα φίλο. Θες να συναντηθούμε? Ναι, θέλω. Ω, άλλο ένα θύμα μου. Έχεις αυτός μήνες μου στο διαδίκτυο? Ναι, τώρα θα απαντήσω. Χαχα. Α, ωραία. Βρήκα ένα φίλο. Τι χάζω παιδί που νομίζει πως είμαι φίλος του? Οχ, κόλλησα ιό. Θα δημοσιεύσω τη φωτογραφία μου. Μια φωτογραφία. Θα τη γελιοποιήσω. Όταν δημοσιεύουμε φωτογραφία, δεν ξέρουμε ποτέ σε τι χέρια θα πέσουν. Για να βρούμε ποιο χαζό παιδάκι θα πέσει στην παγίδα μου. Τι κακή αρκούδα. Πόσο με καταλαβαίνει. Ναι, με και βέβαια θέλω να συναντηθώ. Το κορίτσι πέσει στην παγίδα. Α, μια αρκούδα, βοήθεια. Σου έφερε και δώρο, κοριτσάκι. Επιτέλους, βρήκα μια φιλενάδα. Χαχαχα, θα της βάλω ιό. Μου έβαλαν ιό. Α, δεν ξαναμιλήσω ποτέ με αγνώστη στο ίντερνετ. Και σήμερα θα δούμε μια ταινία. Πού είμαι? Στις τουαλέτες. Άμα θες, θέλω. Α! Και τι μάθαμε, παιδιά? Δεν μιλάμε με αγνώστη στο ίντερνετ. Α, ένα αίτημα φιλίας, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι στην πραγματικότητα, γι' αυτό δεν θα το δεχτώ. Ω, δεν με δέχτηκε. Πρέπει να θυμάσαι τους κανόνες ασφαλείας στο διαδίκτυο. Γεια σου, Άννα. Είμαι ένας φίλος από το διαδίκτυο. Θέλεις να συναντηθούμε? Α, βοήθεια! Αυτός που μιλάμε στο διαδίκτυο ποτέ δεν ξέρουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα. Έδωσα τα στοιχεία μου στο ίντερνετ. Εσύ αυτός που μιλούσαμε στο διαδίκτυο? Ναι. Τώρα θα δεις το πάθεις. Χαχαχα.